είναι, είπαμε, 10 συζητήσεις. Έχει και πάρα πολλές χώρες στις οποίες υπήρχαν επίσης γεγονότα στις οποίες δεν πιάσαμε. Και στην Ανατολική Ευρώπη είχαμε την εξέγερση του Μάρτη στην Πολωνία, είχαμε τη φοιτητική εξέγερση της Κόκκινης Βδομάδας στην Ιουγκοσλαβία και βέβαια είχαμε όλο τον χρόνο του 68 την άνοιξη της Πράγας με την εισβολή των ρωσικών τάξης και των τάξης του συμφώνου της Βασοβίας στην Τσεχοσλοβακία. Από τα τρία θα περάσω πάρα πολύ σύντομα την Πολωνία και την Ιουγκοσλαβία απλά για να τα λάβω υπόψη και θα επιμείνω περισσότερο που νομίζω ότι έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από το τι έγινε αλλά και από τα αποτελέσματα που είχε στην άνοιξη της Πράγας. Όπως επισημαίνει σε ένα άρθρο του ο Μοτζελεύσκι, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του κινήματος στην Πολωνία, είχε γράψει μαζί με τον Κουρόν την ανοιχτή επιστολή στο Πολωνικό Εργατικό Κόμμα, η οποία εκείνη την εποχή του 65 τη γράψανε, μεταφράστηκε σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, σε εμάς ήρθε μετά τη δικτατορία προφανώς, μετά η μετάφραση και η έκδοση. Και γι' αυτό πήρανε 3,5 χρόνια φυλακή και μόλις είχαν αποφυλακιστεί πάνω στα γεγονότα τα οποία ξεκίνησαν στην Τσεχοσλοβακία. Σε ένα άνθρωπο λοιπόν, στο οποίο αναφέρεται στο 68, αναρωτιέται το εξής. Λέει ότι εντάξει, υπήρχαν και πριν εξεγέρσεις. Παραδείγματος χάρη Βερολίνο το 53, Ποσνάρ Πολωνία το 56, η Ουγγρική Επανάσταση τον Οκτώβριο του 56. Τι διαφορετικό είχαν αυτές οι εξεγέρσεις από το 68 και πολύ περισσότερο ήταν τυχαίο το ότι συνέβη όχι μόνο στη Γαλλία, όχι μόνο στην Ισπανία που κουβεντιάζαμε χτες, όχι μόνο Βιετνάμ, δηλαδή, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν γράφει ο ίδιος. Η χρονική σύμπτωση των φοιτητικών ανοίξεων του 68, της Βαρσοβίας και της Πράγας, στη συνέχεια του Παρισιού, του Βερολίνου και της Ρώμης και ακόμη αργότερα της Νέας Υόρκης και του Μπέρκλεϊ, δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση τις ηλιακές κοιλίδες ούτε οποιοδήποτε άλλο φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα κρίσης στην ευρωαμερικανική πολιτική κουλτούρα σε μια εποχή μεταβολής των ιεραρχιών ισχύως, όπως επίσης και σε εποχή αμφισβήτησης της ιδεολογικής ηγεμονίας της Σοβιετικής Ένωσης, του Σοβιετικού Κομμουνισμού και Μαρξισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαπιστώσεις αυτές τις οποίες ερχόμαστε και κάνουμε με όλη αυτή τη σειρά των συζητήσεων έχουν να κάνουν με τέτοια χαρακτηριστικά. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε επίσης το αποτέλεσμα που είχε η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία στην αμφισβήτηση της εκλογής του Σοβιετικού Μαρξισμού, όχι μόνο πια μόνο από την επαναστατική αριστερά, αλλά ουσιαστικά και από πολλά ΚΚ που είτε είχαν εξουσία όπως Τσεχοσλοβακία, είτε πολύ περισσότερο δυτικά ΚΚ, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Και τα αποτελέσματα βέβαια θα τα δούμε στην αυριανή μας συζήτηση. Να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στα γεγονότα της Πολωνίας. Θα πρέπει να επισημάνουμε μια μεγάλη διαφορά που είχε η Πολωνία από αυτή της Τσεχοσλοβακίας που θα δούμε παρακάτω.
Η Πολωνία είχε περάσει στη ρωσική σφαίρα επιρροής το 1945 σε ένα καθεστώς που ουσιαστικά επιβλήθηκε με την εισβολή, έτσι ο σοσιαλισμός δηλαδή σε εισαγωγικά προφανώς επιβλήθηκε με τα ρώσικα όπλα, με τα ίδια όπλα που είχαν εξασφαλίσει το διαμελισμό της Πολωνίας το Σεπτέμβριο του 1939 με το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμεντροπ. Δηλαδή με τη συμφωνία μεταξύ Χίτλερ-Στάλιν που εισβάλλανε και οι δύο στην Πολωνία, άρα από το 50 μέχρι το 80 όλα τα εργατικά κινήματα στην Πολωνία, όπως και όλα τα κινήματα, είχαν πάντα έντονη αντιρωσική χρειά. Δηλαδή είναι ένα σημείο που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, όπως επίσης και ότι σε αντίθεση με Τσεχοσλοβακία και Ουγγαρία, δεν έγιναν ποτέ ανοιχτές εκλογές στην Πολωνία. Πάντα ήταν στημένες, τις κατήγγειλε η αντιπολίτευση και εμφάνιζαν βέβαια τα λεγόμενα αντιδρόχη του Στάλιν με πρεσβευτικά αποτελέσματα τύπου 80% στο πολωνικό εργατικό κόμμα κτλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 είχαν μια πολιτική προσπαθώντας από τη μια να κάνουν όσο το δυνατόν πιο βιομηχανική χώρα την Πολωνία, άρα προσπαθούσαν να συσσωρεύουν ποσοστό από το ΑΕΠ για να το επενδύουν εκεί με αποτέλεσμα ουσιαστικά να χτυπάνε μισθούς, να χτυπάνε κοινωνικές δαπάνες. Αυτό ενώ προσπαθούσαν να το αυξήσουν, το είχαν φτάσει στο 23%, το φτάσανε ουσιαστικά στο 65, στο 27%. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες της μεγάλης μάζας του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Ο πολωνικός, οι αμφισβητήσεις είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, σας ανέφερα για την ανοιχτή επιστολή, σε διανοούμενους και τέτοια κομμάτια, και ουσιαστικά το 68 ξεκινάει το Μάρτι με ένα φαινομενικά, όπως γίνεται και συνήθως, πολύ επιμέρους ζήτημα που δεν το περιμένει κανένας. Στο Εθνικό Θέατρο της Βαρσοβίας παίζονταν ένα έργο του μεγαλύτερου ποιητή της Πολωνίας, του Μίσκεβιτς, «Η Πρόπολη», το οποίο είχε να κάνει με πολέμους ενάντια στο Τσάρο και με εθνικά χαρακτηριστικά της Πολωνίας. Αυτό θεωρήθηκε αντιρωσικό και αποφάσισαν ότι μέχρι το τέλος του μήνα μόνο θα επέτρεπαν το να παίζει και από εκεί και πέρα απαγόρευαν το να παίζεται αυτό το έργο. Αυτό το βράδυ στις 30 του μήνα ξεσήκωσε μία άγρια διαδήλωση η οποία δημιούργησε έκρηκτη κατάσταση και από εκεί και πέρα η διαδήλωση ζητούσε συνθήματα όπως θέλουμε πολιτισμό χωρίς λογοκρισία, ανεξαρτησία χωρίς λογοκρισία και περίπου 200 σπουδαστές κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πόλης και χτυπήθηκαν από την αστυνομία. 9 από αυτούς τους συλλάβανε, 2 τους απέβαλαν από το Πανεπιστήμιο, τον Μίχνικ και τον Σλάιντερ και όπως καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα ξεκινάνε αντιδράσεις από τους φοιτητές. Στις 22 Φλεβάρι συγκαλούνε προανακαίρνουνε συλλαλητήριο και η κυβέρνηση αντέδρασε συλλαμβάνοντας την ηγεσία του φοιτητικού κινήματος. Το συλλαλητήριο πραγματοποιείται στις αρχές Μάρτη, χτυπιέται αλληλεώς από την αστυνομία, περίπου 150 καταλήγουν στα νοσοκομεία, την επόμενη μέρα καταλήψει σε όλα τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, 10.000 φοιτητές στον δρόμο, φωνάζοντας ελευθερία και Τσεχοσλοβακία, είχε ήδη αρχίσει η ιστορία στη Τσεχοσλοβακία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ξέσπασμα, προσπαθώντας να το καταπνίξει
η κυβέρνηση του Μούρκα, ο πρώην μεταρρυθμιστής ήταν αυτός, γυρίζει και προσπαθεί να δείξει ότι συνδέονται με Εβραίους, δηλαδή προσπαθεί να παίξει το χαρτί του αντισημιτισμού. Τα ονόματα τα οποία δημοσιεύουν τα περισσότερα είναι Εβραίων, χρησιμοποιούν αντισημιτικά άρθρα στις εφημερίδες, με αποτέλεσμα, θυμάστε το γκέτο της Βαρσοβίας, όλα αυτά, το τι είχε συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε απομείνει πια από Εβραίους στο 0,01% του πληθυσμού, δηλαδή 25.000 Εβραίοι. Και αναγκάζονται από αυτή την αντισημιτική εκστρατεία ουσιαστικά σε εξορία οι 20.000 από τους 25.000 Εβραίους. Για να πάρετε και μια ιδέα της διάστασης. Καταστάλλει εύκολα σχετικά αυτή η εξέγερση, η φοιτητική, δεν κατόρθωσε να συνδεθεί ουσιαστικά με το εργατικό κίνημα και πιθανά αυτό να ερμηνεύεται, εκτός το ότι δεν είχαν το χρόνο να απευθυνθούν όπως τα υπόλοιπα κινήματα, και με το ότι το φοιτητικό και η διανόηση πριν είχε στηρίξει το μεταρρυθμιστή Κομούνκα, ο οποίος στη συνέχεια έκανε στροφή και στράφηκε προς τους Σταλινικούς. Προχωράω πολύ γρήγορα και στην Ιουγκοσλαβία. Τον Απρίλιο του 68, πάλι με ένα τυχαίο γεγονός, Ιουγκοσλάβοι φοιτητές ξεκίνησαν, είχε να κάνει με την εστία, τη φοιτητική εστία, τις συνθήκες δηλαδή. Από εκεί και πέρα οργανώνουν ξανά μες τον Απρίλιο μια γιγαντιά διαδήλωση όπου διαδηλώνουν τι υπέρ του Βιετνάμ. Θυμάστε τις συνδέσεις που κάναμε και που λέγαμε πώς λειτουργούν αυτά, με τη δολοφονία του Ντούτσκε, Ρούντι Ντούτσκε στο Βερολίνο, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Φοιτητών SDS και ξανακάνουν μια μεγάλη διαδήλωση. Οι φοιτητές της φιλοσοφικής που ήταν η Σορβόνη κατά κάποιο τρόπο της Ιουγκοσλαβίας βγάζουν κείμενο με το οποίο υποστηρίζουν ουσιαστικά την αλληλεγγύη τους στη Τσεχοσλοβακία, το οποίο το απαγορεύει η ΕΦΕ, σαν να λέμε, της Ιουγκοσλαβίας. Κεντρικά συνθήματα «φοιτητές και εργατιά, είμαστε παιδιά της εργατιάς», «κάθε σοσιαλιστική μπουρζουαζία, ελευθερία τύπου και διαδηλώσεων», και κάνουν μια τεράστια διαδήλωση στη Βαρσοβία, η οποία στην είσοδο της Βαρσοβίας χτυπιέται αλληλεώς, εκατοντάδες στα νοσοκομεία. Εκεί πρόλαβε ο Τίτο, ο οποίος... Βελιγράδι, προφανώς. Προλαβαίνει ο Τίτο, ο οποίος με ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό διάγγελμα αποδέχεται μεταρρυθμίσεις, υπόσχεται βελτιώσεις με το φοιτητικό κίνημα, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση και εκεί. Δύο διαφορετικές χώρες, στη Ιουγκοσλαβία είχε ήδη διαγωνίσει με τον Στάλιν και είχε υποτίθεται το αυτοδιαχειριζόμενο πείραμα, έτσι που δείχνει ότι και εκεί αναπαραγόντουσαν αντίστοιχα προβλήματα. Προχωράμε όμως ουσιαστικά στην άνοιξη της Πράγας. Λίγα λόγια για την κατάσταση στην Τσεχοσλοβακία πριν. Έλεγα λοιπόν πριν ότι ήταν διαφορετική η Τσεχοσλοβακία από την Πολωνία και το χαρακτηριστικό ήταν ότι η Τσεχοσλοβακία και η Ουγγαρία ήταν δύο χώρες οι οποίες και πριν τον έλεγχο από το Σοβιετικό στρατό είχαν ισχυρή αριστερά. Άρα είχαν μία αποδοχή ουσιαστικά οι κομμουνιστές, και αυτό φάνηκε και στις εκλογές με πολύ μεγαλύτερη δύναμη στην Τσεχοσλοβακία. Στις εκλογές οι οποίες γίνανε το 1946 πήρε ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα
Τσεχοσλοβακίας μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Σλοβακίας, ποσοστό 37,1%, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό ιστορικά, το οποίο πήρε ένα πολιτικό κόμμα σε εκλογές της Τσεχοσλοβακίας. Το αμέσως προηγούμενο ήταν 25%. Καταλαβαίνετε ότι είχαν μια τεράστια αποδοχή και αυτό το πράγμα είχε και μια συνέπεια, καθυστέρησε, όπως θα δούμε, ουσιαστικά τα ανοίγματα τα οποία έκανε ο Χρουτσόφ όταν κάναν την αποσταλινοποίηση. Δηλαδή δεν δεχόντουσαν αντίστοιχη πίεση. Παρ' όλα αυτά, τη δεκαετία του 50 και του 60 η Τσεχοσλοβακία είχε ραγδαία οικονομική άνοδο. Ήταν μια βιομηχανική χώρα η οποία πουλούσε μηχανολογικό εξοπλισμό στο υπόλοιπο ανατολικό μπλοκ και αναπτυσσόταν με ρυθμούς πολύ γρήγορους. Είχε μέσο όρο αύξηση στη δεκαετία 8,5% αύξηση του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε τραυματικά νούμερα. Ακόμα και με τα τωρινά δεδομένα είναι αντίστοιχα της ανάπτυξης που εμφάνιζε η Κίνα, ας πούμε. Στο τέλος της δεκαετίας αρχίζει να πέφτει. Το 62 πέφτει στο 0,7% και το 63 για πρώτη φορά στην ιστορία σε χώρα του λεγόμενου υπαρκτού το ΑΕΠ μειώνεται αντί για να αυξηθεί. Καταλαβαίνετε τι κρίση δημιουργεί αυτό το πράγμα. Η ηγεσία λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας στο 12ο συνέδριο το 62 ανοίγει τη συζήτηση ότι τι γίνεται, ρε παιδιά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ζητάει μεταρρυθμίσεις και ένα κομμάτι, το συντηρητικό το λεγόμενο, το οποίο δεν θέλει τις μεταρρυθμίσεις και δίνει άλλες ερμηνείες. Ουσιαστικά η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το 67, για την ακρίβεια τέλη του 67, Γενάρη του 68, στο συνέδριο στο οποίο πια παίρνουν την πλειοψηφία οι μεταρρυθμιστές και αρχίζει αυτό που λένε οι άνοιξη της πράξης. Για να πάρουμε μια ιδέα, το κομμάτι των μεταρρυθμιστών είχε επικεφαλής ηγετική προσωπικότητα, ας πούμε, τον Ότο Σιτ, ο οποίος ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου της Ακαδημίας Επιστημών της Πράγας, ο οποίος υποστήριζε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγές και στις διοικητικές δομές της χώρας. Έτσι λοιπόν έλεγε ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού και όχι το αντίθετο. Η συλλογική ιδιοκτησία είναι μέσο και όχι στόχος. Ήταν υπέρ αποκεντρωμένου σχεδιασμού, αυτονομίας των μονάδων παραγωγής, εφαρμογής του νόμου προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή ζητούσε να εγκαταληφθεί ο κρατικός σχεδιασμός του έλεγχος της οικονομίας και να αναπτυχθεί μια, όπως την έλεγε, σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς. Δηλαδή να απελευθερωθούν οι επιχειρήσεις από τον κρατικό έλεγχο και να παταχθεί η γραφειοκρατία. Ζητούσε να μπαίνουν διευθυντές στα εργοστάσια με αξιοκρατικά κριτήρια και βέβαια όλο αυτή, κατά κάποιο τρόπο, η οικονομία της σοσιαλιστικής αγοράς θα επέτρεπε και απολύσεις στους εργαζόμενους κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συζήτηση δεν ήταν ανοιχτή μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας. Τον ίδιο καιρό και στην Έση Σουδού, στη Ρωσία, ο Λίμπερμαν και ο Τραπέζικοφ πρότειναν τις ίδιες συνταγές και γινόταν αντίστοιχη συζήτηση χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρχαν από την πλευρά των συντηρητικών ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, παλικάρια, δεν μπορείτε να ανοίγετε και στα πολιτικά και διοικητικά.
πολιτικά και βάζεται υπό αμφισβήτηση τη μονολυθικότητα του κόμματος και το μονοπόλιο του στην οικονομική και πολιτική ζωή. Άρα λοιπόν, εκεί εστίαζαν οι συντηρητικοί της αντιρρήσεως τους. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα έφτασε το 67 πια να έχει φρακάρει, οπότε στην Κεντρική Επιτροπή καταφέρνουν να πάρουν την πλειοψηφία οι μεταρρυθμιστές, να σταματήσουν τον Αντώνη Νοβόντνη από γραμματέα του κόμματος και να πάρουν τον Αλεξάνδρ Ντούμτσεκ. Αφήσανε τον Νοβόντνη, ο οποίος ήταν επικεφαλής των συντηρητικών, σαν πρόεδρο της χώρας, μια θέση ακόμα δηλαδή την οποία κατήχε, αλλά ουσιαστικά στον έλεγχο του κόμματος που ήταν ουσιαστικά μέσω του κόμματος και της κυβέρνησης, είχαν τον Ντούμτσεκ. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμιά υποψία για το τι θα συνέβαινε. Ήταν μία από αυτές που θα λέγαμε παλατιανές επαναστάσεις, οι οποίες συνέβαιναν μέσα στα γραφειοκρατικά καθεστώτα και χαρακτηριστικό είναι το πώς αντιμετώπισε ο Μπρέζνιεφ τον Νοβόντνη. Όταν τον κάλεσε ο Νοβόντνη στην Πράγα για να τον διασώσει, ο Μπρέζνιεφ του απάντησε ότι κοίτα να δεις, αυτό παλικάρι μου είναι δική σου δουλειά, και σταμάτησε στην Πρατισλάβα για να συναντηθεί με τον Ντούμτσεκ για να δει τι ακριβώς πρεσβεύει ο Ντούμτσεκ και πώς θα λειτουργήσει η ιστορία από εκεί και πέρα. Είναι εντυπωσιακό το πώς περιγράφει ουσιαστικά ο απολογισμός της συγκεκριμένης Κεντρικής Επιτροπής τις διαφορές μεταξύ τους. Είναι δηλαδή οι συντηρητικοί ισχυρίζονται ότι η πορεία της οικονομίας οφείλονται στην ανεπάρκεια του ιδεολογικού έργου, στην έλλειψη αυστηρότητας, στις φιλελεύθερες στάσεις στο ιδεολογικό μέτωπο, στις επιπτώσεις από τους ελιγμούς των δυτικών και ότι υπάρχει πολλή δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Μάλιστα υπήρχαν και απόψεις που λέγανε ότι υπάρχει υπερβολική δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι μεταρρυθμιστές του Ντούμτσεκ θεωρούσαν αναπόφευκτο το ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Στην πραγματικότητα λοιπόν ήταν ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα το οποίο ξεκίνησε από την ηγεσία του κόμματος, ήταν ένα πλάκωμα δηλαδή μεταξύ των γραφειοκρατών μπροστά στα διέξοδα της οικονομίας. Τι συνέβη όμως? Ο Νοβόντνη δεν αποδέχθηκε την ήττα του και θεώρησε ότι χρησιμοποιώντας κομματικά στελέχη τα οποία είχε ακόμα, αν απευθυνόταν στην εργατική τάξη, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την πλειοψηφία των μεταρρυθμιστών του Ντούμτσεκ στη μάχη αυτή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να ανοίγει τη μάχη ουσιαστικά και στα εργοστάσια, κάνοντας, στέλνοντας δηλαδή στελέχη να μιλήσουν εκεί, θεωρώντας το σαν ένα ακροατήριο που θα το χειροκροτήσει και θα το στηρίξει εκεί πέρα. Η ροπή λοιπόν αρχίζει να ανοίγει πιο πλατιά προς τα έξω και εκεί βεβαίως η πλειοψηφία την οποία έχει ο Ντούμτσεκ επίσης άρχισε να βάζει μέσα μαζικότερα ακροατήρια, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ακριβώς το συντηρητικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Ντούμτσεκ και άρει τη λογοκρισία του τύπου, παρουσιάζει το πρόγραμμα δράσης, το οποίο όμως βέβαια πια αρχίζει και γίνεται δεκτό χωρίς ενθουσιασμό, γιατί σε αυτή την κίνηση αρχίζουν πια οι μάζες
ξεπερνάνε τις δυνατότητες τις οποίες τους δίνουν. Και αρχίζουν πια να βγαίνουν εφημερίδες ελεύθερα, να γίνονται ουρές στις εφημερίδες, να βγαίνουν συγγραφείς και να γράφουν το πώς είναι να ζει στη σοσιαλιστική Τσεχοσλοβακία. Από την άλλη, δεν έπειθε ο Νοβότνη και τους εργάτες, γιατί το προσωνύμιο, για να σας δώσω να καταλάβετε, του Νοβότνη ήταν ο Στάλιν της Πράγας, έτσι. Δηλαδή, ήταν αντίστοιχα κομμάτι το οποίο είχε τέτοια προβλήματα. Και προχωράμε λοιπόν και πάμε στη δεύτερη φάση, όπως θα μπορούσαμε να τη περιγράψουμε, που είναι η ανάπτυξη του κινήματος. Ο Νοβότνη παραδέχεται τελικά την ήττα του, το Μάρτιο. Μέχρι τότε όμως είχε βγει τον Τζίνι από το μπουκάλι. Είχε αρχίσει δηλαδή να εμπλέκονται κομμάτια του μαζικού κινήματος σε αυτή τη διαδικασία. Τότε λοιπόν όταν παραδέχεται ο Νοβότνη την ήττα του, ο Δούτσεκ προσπαθεί να μαζέψει την κατάσταση και επανειλημμένα προειδοποιεί ενάντια στην αναρχία. Είναι αναρχία που χρηματολογούσε να καταλαβαίνετε τη δημοκρατία σαν μια κατάσταση στην οποία ο καθένας μπορεί να παρεμβαίνει και να κάνει ό,τι αποφασίζει. Οι διανοούμενοι και οι φοιτητές έκαναν ό,τι ήθελαν. Τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην πράξη. Καταλαβαίνετε ότι το Τζίνι είχε βγει, ξεκίνησαν οι απεργίες, το Μάιο ξεσπάνε σειρά απεργιών, οι οποίες πολύ συχνά έχουν σαν στόχο διεφθαρμένους διευθυντές εταιριών. Το αρχές Ιουνίου αρχίζουν να εμφανίζονται τα εργατικά συμβούλια εργαζομένων, μία πρόβλεψη που υπήρχε μένα αλλά που ήταν γραφειοκρατική, αρχίζουν να τα δημιουργούν και να λειτουργούν πραγματικά από τα κάτω. Έτσι λοιπόν στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες ναυαρχίδες, στην ΣΕΚΑΤΕ της Πράγας και στην Σκόντα Πίλσεν, μιλάμε 16.000 εργάτες, 35.000 εργάτες για τέτοια νούμερα, εμφανίζονται, καταρτίζουν εργατικά συμβούλια και βγάζουν καταστατικά σύμφωνα με τα οποία ορίζουν τη συνέλευση της εταιρείας σαν κυρίαρχο σώμα από το οποίο αποκλείουν μόνο το διευθυντή. Η θέση του διευθυντή προτείνεται από στο Συμβούλιο και τον εκλέγει το Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν εμφανής πια αυτή η δυναμική. Στο Εθνικό Συνέδριο της Τσεχοσλοβάκικης ΓΕΣΕ όχι μόνο αναγνωρίζεται η απεργία σαν μέσο υπεράσπισης, αλλά ενθαρρύνει τη δημιουργία εργατικών συμβουλίων παντού. Καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζουν να βαράνε τα καμπανάκια. Το Κρεμλίνο πλέον έχει λόγους να ανησυχεί. Μέχρι τότε αρχίζει πια το Μάρτιο, όπως είδαμε πριν, να επεκτείνεται το κύμα αυτό και στην Τσεχοσλοβακία είδαμε τα περίφημα συνθήματα. Εκεί εμφανίζεται και ο ρόλος των διανοουμένων, οι οποίοι η Ένωση Λογοτεχνών κλπ. Είχαν παίξει ρόλο στη δημιουργία αντιπολίτευσης μέσα στο κόμμα. Εμφανίζεται το περίφημο μανιφέστο των 2.000 λέξεων που γράφτηκε από τον Λούντβικ Μπακούλικ, στο οποίο προειδοποιεί ενάντια στην τυφλή εμπιστοσύνη στο κόμμα και καλεί τους εργάτες και τους νέους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα για την αλλαγή της κοινωνίας. Της ομάδας του Ντούτσεκ και το φόβο ότι τα λίγα κέρδη που είχαν κατορθώσει μέχρι τα τότε, αν δεν προχωρούσαν τη διαδικασία, θα τα χάνανε. Οι συντηρητικοί και οι σοβιετικοί χρησιμοποιούν αυτό το κείμενο σαν επιβεβαίωση τον φόβο τους και οι δε προοδευτικοί μεταρρυθμιστές το αντιμετωπίζουν ότι εντάξει ρε παιδιά, καλό είναι το κείμενο των 2.000 λέξεων, έχει κάποιες ατυχείς 40 λέξεις, αλλά το υπόλοιπο καλό είναι, έρχεται και κολλάει ουσιαστικά στις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε. Και ο Ντούτσεκ λοιπόν βρίσκεται στην πραγματικότητα
σε μια κατάσταση όπου από κάτω έχει ένα πράγμα που συνέχεια φουσκώνει και διεκδικεί και από την άλλη έχει το Κρεμλίνο, τους Σοβιετικούς, οι οποίοι λένε τι γίνεται παιδιά, μαζευτείτε, υπάρχει το προηγούμενο το 56, εισβολή στην Ουγγαρία, έτσι με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Το κομβικό σημείο είναι από το Μάρτι και μετά που αρχίζει πια να ανεβαίνει πολύ καθαρά το κίνημα. Εκεί λοιπόν ζητάνε να γίνει μια συνάντηση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, δηλαδή Εσουδού, Πολωνία, Λαϊκή Δημοκρατία, Γερμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, και ζητάνε να παρεκκληθεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας. Αρνούνται να πάνε, βγάζουν οι υπόλοιποι μια απόφαση για τους κινδύνους οι οποίοι ανοίγονται. Το Προεδρείο του Κόμματος Τσεχοσλοβακίας απαντάει και υπερασπίζεται την γραμμή που ακολουθεί. Εκρίνεται από όλα τα όργανα του κόμματος η απάντηση, όπως επίσης και από πάρα πολλά μαζικά όργανα. Ο Δε Ντούμτσεκ, όπως ομολογεί και σε συνέντευξή του στη συνέχεια, έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, η βασική ιδέα ήταν αντίστοιχη με αυτές οι οποίες υπήρχαν και στη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή για μεταρρυθμίσεις. Είχαμε την ίδια ιδέα. Απλά υπήρχαν οι δυσκολίες και οι διαφορές. Δηλαδή θεωρούσε ότι είχαν μια τακτική κατά κάποιο τρόπο διαφορά. Και μπαίνει η πίεση για να κάνει συνέδριο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας, το οποίο εκλέγει ένα θηριώδες ποσοστό των συνέδρων, 80% υπέρ των μεταρρυθμίσεων, από το οποίο το 10% είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό, δηλαδή κοιτάει προς το κίνημα. Καταλαβαίνετε ότι οι Σοβιετικοί αρχίζουν να ζορίζονται πάρα πολύ, γίνεται μια συνάντηση με τον Ντούμτσεκ, ο οποίος γυρίζει και λέει ότι εντάξει, δείξανε κατανόηση, ελπίζει ο Ταρκός θα τα συμβιβάσει, αλλά αυτό οδήγησε στη συνέχεια τη νύχτα 20 Αυγούστου να εισβάλλουν μέσα στην Τσεχοσλοβακία 500.000 στρατιώτες και χιλιάδες άρματα του Συμφώνου της Βαρσοβίας, από τους 5 θεώρησαν ότι καλό θα ήταν να μην συμμετέχει η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, λόγω του ότι ο πόλεμος ήταν ακόμα καταλαβαίνεται στα μυαλά των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν συμμετείχαν στρατεύματα από Ρωσία, Πολωνία, Ουγγαρία και Βουλγαρία στη λεγόμενη επιχείρηση Δούναβης. Ο Ντούμτσεκ και ο Πρωθυπουργός ο Τσέρνη και όλοι οι υπουργοί συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στη Μόσχα. Ο πρόεδρος καλεί να μην υπάρξει αντίσταση στα ρώσικα στρατεύματα τέλος πάντων και πράγματι η αντίσταση σε αυτό το επίπεδο είναι ελάχιστη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες διαδηλώσεις και κάποια οδοφράγματα. Στις συγκρούσεις σκοτώνονται 98 διαδηλωτές και 50 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και καίγονται κάποια άρματα από μολότο. Άμα το συγκρίνουμε με την Βουδαπέστη του 1956, όπου ήταν περίπου 35.000 οι νεκροί, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μικρό. Οι δυνάμεις κατοχής όμως αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι μια παθητική αντίσταση. Ο πρόεδρος, ο Λούντβιγκ Σβόμποντα, κάλεσε με ραδιοφωνικό μήνυμα ότι να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην δώσουν μάχες, αλλά το αυθόρμητο κίνημα στην πραγματικότητα έδειξε ορισμένα πράγματα. Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι από τη μια πλευρά θέλανε να υπερασπίσουν αυτά τα οποία είχαν κερδίσει, αλλά είχαν το εξής πρόβλημα, ότι δεν είχαν ανεξάρτητη πολιτική ή κοινωνική ηγεσία. Στην πραγματικότητα, πολιτική ηγεσία ήταν το κομμάτι των μεταρρυθμιστών, το οποίο αντιλαμβανόταν τις διαφορές τους με τους άλλους σε επίπεδο τακτικής μόνο,
και πολύ περισσότερο βέβαια δεν ήθελαν να σπρώξουν σε ιστορίες εργατικών συμβουλίων, εργατικού ελέγχου ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, αυτή η έλλειψη που προφανώς ανάγεται στο ότι δεν υπήρχε επαναστατική οργάνωση που να δένει όλο αυτό τον κόσμο και δεν είχαν το χρόνο πια για να τη δημιουργήσουν και με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν σε κάποιες διαδικασίες που έχουν χαρακτηριστικά παρανομίας αλλά που έχουν ενδιαφέρον. Κάνουν το 14ο συνέδριο του κόμματος Τσεχοσλοβακίας παράνομα στο εργοστάσιο της Τέσλα στα περίχωρα της Πράγας, καταδικάζει την εισβολή και από εκεί και πέρα αποφασίζει να ελέγξει και να κρατήσει ανοιχτά ραδιόφωνα για επικοινωνία του κινήματος και του κόσμου που αντιστέκεται. Έτσι λοιπόν στείλουν 35 παράνομους σταθμούς και 80 επικουρικούς, πολλοί από τους οποίους μεταφερόντουσαν και ήταν μέσα σε εργοστάσια. Ο πληθυσμός σαμποτάριζε το στρατό κατοχής. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε μια νύχτα η Πράγα μετατράπηκε σε λαβύρινθο. Εξαφανίστηκαν από όλους τους δρόμους οι πινακίδες με τα ονόματα των δρόμων και οι αριθμοί των σπιτιών. Οπότε δεν ξέρανε προς τα πού να πάνε και χαλόπουσαν οι Σοβιετικοί και οι εισβολείς μέσα σε αυτή την πόλη. Στην Πρατισλάβα αντιμετώπισαν και το εξής απίθανο. Χάλασε, τώρα πώς χάλασε, ο κεντρικός αγωγός που έφερνε νερό στην πόλη. Και κανένας δεν ήξερε να πει στους Σοβιετικούς πού είναι αυτός ο αγωγός. Αφού κορακιάσανε διάφορες μέρες, προκειμένου να μην αρχίσουν να πεθάνουν με πεθαίνουν από την τύψη, αρχίσαν να φέρνουν νερό για τα στρατεύματα με ελικόπτερα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι προβλήματα αντιμετώπιζαν. Παρόλα αυτά όμως, η κεντρική ηγεσία συνέχιζε να παραμένει στα χέρια της γραφειοκρατίας, η οποία έβλεπε την όλη διαδικασία σαν ένα τρόπο διαπραγμάτευσης ουσιαστικά για να έρθουν σε μια συμφωνία με το Κρεμλίνο και όχι σαν ξεκίνημα μιας επαναστατικής αντίστασης. Το πρόβλημα από τη μεριά των Σοβιετικών ήταν ότι παρόλο που είχαν κάνει την εισβολή, δεν ήθελαν μια καθαρά κατοχική, θα λέγαμε, στρατιωτική λύση. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα τους ήταν με ποιον θα κάναν τη συνδιαλλαγή, ποιον θα βάλανε πάνω. Τον Οπότνη. Τον Οπότνη ήταν καμένο καρτί, ήταν ο Στάλινς Πράγας επάνω. Ισχυριζόντουσαν από το σύμφωνο της Βαρσοβίας ότι είχε ζητήσει, λέει, η δυνάμεις του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας τη διεθνή υποστήριξη των δυνάμεων του συμφώνου της Βαρσοβίας. Και εμφανίζανε 5 ονόματα ότι είχαν υπογράψει αυτό το χαρτί. Τον Ίντρα, τον Πίλατ και τέλος πάντων 3 άλλους, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά η μειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν με τους συντηρητικούς. Όλη την ηγεσία, όπως είδαμε, των μεταλλικουστών την είχαν μεταφέρει στη Μόσχα, τους οποίους τους είχανε απομονωμένους και τους πιέζανε για να δεχτούν και στο τέλος δέχτηκαν το λεγόμενο πρωτόκολλο της Μόσχας, το οποίο συμφωνούσε στην προσωρινή στάθμευση των στρατευμάτων του συμφώνου της Βαρσοβίας χωρίς να προσδιορίζεται πότε τέλειωνε αυτή η προσωρινή στάθμευση. Ένας βέβαια από αυτούς, ο Φράντσεκ Γκρίγκελ, διαφώνησε και δεν υπέγραψε, όλοι οι άλλοι υπογράψανε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν επέστρεψε ο Ντούτσεκ, τον χρησιμοποίησαν για λίγο ακόμα μέχρι να τον σχολάσουν, όταν θεώρησαν ότι ελέγχανε την κατάσταση. Εντυπωσιακή όμως ήταν στη συνέχεια η αυτοοργάνωση των φοιτητών και των εργατών όλο αυτό το διάστημα. Εκτός από τα εργατικά συμβούλια που είδαμε πριν, υπήρξαν φοιτητικές συνελεύσεις στις σχολές, επιτροπές δράσης όπως τους ονόμασαν, οι οποίες δημιούργησαν και ένα όργανο πανεθνικό δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
είχαν χαρακτήρα υπεράσπισης των κατακτήσεων και ενάντια στους κατακτητές. Έτσι λοιπόν κατέβηκαν στις 28 Οκτώβρη στην 50η επέτειο από τη δημιουργία του κράτους της Τσεχοσλοβακίας εκατοντάδες χιλιάδες στην Πράγα, ζητώντας αποχώρηση των Σοβιετικών. Οι φοιτητές κάλεσαν σε διαδήλωση 17 Νοέμβρη του 68, η οποία απαγορεύτηκε από το κόμμα πια που το έλεγαν στα ελληνική και από τους κατακτητές, και αυτό προχώρησε κατευθείαν σε καταλήψη σχολών και σχολείων και βγάλανε ένα γράμμα προς τους εργάτες και προς τον πληθυσμό. Στην πραγματικότητα αυτό το γράμμα δεν έλεγε σπουδαία πράγματα, εξέφραζε την απογοήτευσή τους από την ηγεσία των μεταρρυθμιστών, αλλά παρόλα αυτά λειτουργήσε σαν σήμα για την αναβίωση της δραστηριότητας από τα κάτω. Η συνέλευση των εργατών της Σκόντα Πίλσεν, 35.000, ψήφισε εκλογή νέας ηγεσίας, στην οποία δεσμεύτηκε στη διαδικασία πολιτικού και οργανωτικού εκδημοκρατισμού. 22.000 εργαζόμενοι στο Κλατίνο, Χαλιβουργία, απέξαν παρέτηση των ηγετών. Υπήρχε δηλαδή μια συνέχεια αυτής της διαδικασίας. Η επιστροφή στην ομαλότητα έσπασε δηλαδή στους δρόμους πολλές φορές. Ακόμα και τον Ιανουάριο του 69, 800.000 διαδήλωσαν προς τιμήν ενός φοιτητή του Γιάν Πόλαχ, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε ενάντια στους κατακτητές. Στις 21 Γενάρη 100.000 προχώρησαν ξανά σε διαδήλωση. Αυτή τη φορά χαρακτηρίζοντας και σαν ιστορική προδοσία του ΚΚ σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους τους. Και αυτό εκφραζόταν και με άλλα χαρακτηριστικά, όπως αντίστοιχα στη δικτατορίδηση, σε αγώνα της Ρωσίας ενάντια στην Τσεχοσλοβακία, όταν νίκησε η Τσεχοσλοβακία στο Φόκι, υπάρχουν μάλιστα για την ακρίβεια. Έτσι, έγινε τεράστια διαδήλωση, η οποία είχε 10 νεκρούς και 2.000 συλληφθέντες. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλη αυτή τη διαδικασία είναι τις συνέπειες του 68 για την αριστερά. Είναι μια συζήτηση βέβαια που θα την κάνουμε αύριο, αλλά ουσιαστικά η άνοιξη της Πράγας είχε τεράστια επίδραση πάνω σε αυτό που λέμε ρεφορμιστική αριστερά, πάνω στα ΚΚ. Παρόλο που ήταν μια διαδικασία την οποία κινιότανε και μετά τον Χρουτσόφ και ο Μπρέζνιεφ στη διαδικασία δηλαδή των μεταρρυθμίσεων που θα κάνανε, μέχρι το 50 το πιο σοβαρά επεισόδια που είχαν αντιμετωπίσει ήταν η σύγκρουση με τον Τίτο, στα τέλη του 50 η διαμάχη με την Κίνα και το 68 οδηγούν στην πραγματικότητα δυτικά ΚΚ, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, να διαφοροποιηθούν και συνέχεια να προσχωρήσουν στον ανταγωνισμό, τα ίδια ακριβώς ΚΚ, τα οποία το 56 συμφωνούσαν, χειροκροτούσαν την εισβολή στην Ουγγαρία. Είναι εντυπωσιακό, παρόλο που είχαμε δικτατορία τότε εδώ, βέβαια έγινε η διάσπαση και στο ελληνικό ΚΚ το 68 και μάλιστα στη Τσεχοσλοβακία, στην Πράγα, ήταν 2.000 Έλληνες, από τους οποίους οι 800 ήταν ζακαριανικοί, σταλινικοί δηλαδή, και οι 1.200 ήταν παξαλιδικοί, δηλαδή με τη μεριά του ΚΚΕ εσωτερικού, του ευρωκομμουνισμού, και στηρίζανε δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις και του Ντούρτσε. Παρ' όλα αυτά, έχει ενδιαφέρον να δούμε τη στάση ακόμα και σήμερα. Το ΚΚΕ έχει, αν βάλει κανένας το ριζοσπάστη, δηλαδή άνοιξη της Πράγας, Τσεχοσλοβακία, θα βγάλει πολλά άρθρα. Σε όλα
Αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι η γραμμή που αποφάσισαν στο 18ο συνέδριο στην πραγματικότητα για το τι έχει συμβεί στα ανατολικά καθεστώτα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Μπορείτε να φανταστείτε ότι επιμένουν μέχρι σήμερα ότι δεν υπήρχε επέμβαση. Γράφει κατά λέξη. Λυσασμένη μάχη συνεχίζει και σήμερα προκειμένου να περάσει στις συνεδρίσεις των λαϊκών μαζών στον καπιταλιστικό κόσμο την άποψη ότι τα συγκεκριμένα γεγονότα του Αυγούστου συνιστούσαν επέμβαση στο εσωτερικό μιας χώρας κατά του λαού της από την ΕΣΣΟΥΔΟΥ. Δεν υπήρχε επέμβαση. Τι υπήρχε λοιπόν? Υπήρχε στην πραγματικότητα, λένε, διεθνιστική βοήθεια που τη ζήτησαν οι συνεπείς επαναστατικές δυνάμεις του ΚΚΚ Τσεχοσλοβακίας. Ξεχνάνε να μας πούνε βέβαια ότι αυτοί ήταν πέντε. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι μόνο ότι το ξεχνάνε, είναι ότι και από αυτούς τους πέντε, παραδείγματος χάρη ο Βασίλη Μπίλακ, ο οποίος πέθανε το 14, έλεγε εμείς δεν ζητήσαμε, παιδιά. Και για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα, ουσιαστικά η πρόεδρος της Σλοβακίας ζήτησε από τον Πούτιν ότι εντάξει, παιδί μου, ιστορία πλέον, δώσε μας ένα αντίγραφο να ξέρουμε τι γίνεται. Και ο Πούτιν απάντησε, αν υπάρχει τέτοιο έγγραφο θα σας το δώσω. Δηλαδή η περίφημη διεθνιστική έκκληση ακόμα και της λαϊκής μειοψηφίας των πέντε της Κεντρικής Επιτροπής δεν υπήρχε. Αλλά υπήρχε διεθνιστική βοήθεια. Βέβαια, επειδή έχουμε βγει ήδη πια στην ιστορία, συνεδρίαζε το πολιτικό γραφείο, η ομάδα δηλαδή, μετά τον Στάλιν που είχε μείνει ως πολιτικό γραφείο, στην οποία συνεδρίαζαν για το θέμα της Γιουγκοσλαβίας και μόνο ένας είχε την άποψη να μην επέμβουν. Αντίστοιχα, είναι εντυπωσιακό το πώς προσπαθούν να ερμηνεύσουν το τι έγινε. Γιατί, ρε παιδιά, υπήρχε ο ολοκομμουνισμός, γιατί διασπάστηκαν τα ΚΚ, γιατί υπήρχαν ΚΚ που είχαν την εξουσία και λειτουργήσαν έτσι. Τελειώνω. Η ιδεολογική δραστηριότητα, γράφει, χαρακτηριζόταν από αμυντικό πνεύμα και επιείκεια. Για το ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, πια από το 70 τα λέει το ίδιο, αλλά τα αναπαραγάγει και ο Ιωσής Πάστης. Το κόμμα αποκλείστηκε στον ιδεολογικό τομέα, γύρω από τις αναθεωρητικές δυνάμεις μέσα στο κόμμα σχηματίστηκε αντιπολεμικό, αντιπολιτευτικό ρεύμα που έλεξε τις οργανώσεις. Το ρεύμα έκανε δική του πλατφόρμα και οργανωτική δομή. Φταίνε λοιπόν η ιδεολογική χαλαρότητα και παρακάτω λέει βέβαια ότι φταίνε και οι δυτικοί οι οποίοι απειλούσαν με την ατομική βόμβα και όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή ότι ακόμα και τόσα χρόνια μετά αρνούνται να αποδεχτούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί το σύστημά τους και τις ανάγκες που οθούσαν από πάνω την γραφειοκρατία να προσπαθεί να βρει λύσεις και όπου έβρισκε ρογμές από τα κάτω να ξεσπάνε εξεγέρσεις και επαναστάσεις σαν αυτές που είδαμε το 68. Τέλος. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι δεν υπήρχε εναλλακτική δυνατότητα, δεν πρόλαβε να δημιουργηθεί εναλλακτική πολιτική λύση από τη μεταρρυθμιστική ηγεσία. Ένα πολιτικό κέντρο δηλαδή που να σπρώχνει στην επαναστατική δράση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά η αμφισβήτηση του κόσμου από τα κάτω. Η ανάγκη δηλαδή για μία ακόμα φορά της επαναστατικής οργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, η άνοιξη της Πράγας οδήγησε εκατοντάδες
για να μην πω εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον πλανήτη, να σκεφτεί ότι ο σοσιαλισμός του σοσιαλιστικού κόσμου έχει προβλήματα. Είναι ψεύτικος και αυτός, αντίστοιχα όπως και οι ελευθερίες στον λεγόμενο ελεύθερο κόσμο. Έτσι λοιπόν αποδείχθηκε ότι οι ηγέτες του ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης δεν μπόρεσαν να ανοιχθούν οποιαδήποτε πειράματα που δίνανε δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες από κάτω, όπως αντίστοιχα και οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αμερική δεν μπορούσαν να ανεχθούν τον κόσμο να παλέτει και να διαμαρτύρεται ενάντια στον πόλεμό του στο Βιετνάμ. Άρα λοιπόν όλο αυτό ήταν ένα μάθημα ακόμα και για τα δυτικά ΚΚ, ότι δεν μπορούν να εθελοτυφλούν και να κλείνουν τα μάτια για το τι συνέβαινε στο σοσιαλιστικό μπλοκ, και αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι χειροκροτούσαν την εισβολή της Βουδαπέστης το 1956 έβγαλαν δηλώσεις διαμαρτυρίας για την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία το 1968. Άρα με αυτή την έννοια αποτελούν όλα αυτά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι